Το πρώτο τετράμινο του 2011 καθιερώνεται για το 20ο προσωπικό το ειδικό εργόσημο υπό τύπον πολύπτυχη επιταγή συγκεκριμένη χρηματική αξία, στην οποία θα περιλαμβάνεται το ποσό τη αμοιβή του εργαζομένου και το ποσό τη εισφορά υπέρ του οικείου ασφαλιστικού ταμείου. Πρώτα πρέπει να τα δούμε αυτά στην πράξη και κατά πόσο μπορούν να, να έχουν εφαρμογή. Ε, για το πρώτο, για το εργόσημο ε, θα δηλώνονται κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε εισαγωγικά εικόσιτη, δηλαδή δουλεύουν σε σπίτια ή και εργαζόμενοι σε, σε, χωράφια ή σε, σαν εργάτες γης και όλα αυτά, να τα δούμε αυτά. Ο στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι η μαύρη αγορά εργασίας η οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα ξεπερνάει το 25% και το η σφοροδιαφυγή από τους εργοδότες ξεπερνάει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μακάρι να εφαρμοστεί αυτό το, το μέτρο για να μπουν και κάποια ε, λεφτά ε, στα ταμεία, ε, στα, στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα επιβίωση των ασφαλιστικών ταμείων. Επίση, θεσμοθετείται η κάρτα εργασία, ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εργασία και ασφάλιση. Σε ό,τι έχει για την κάρτα εργασίας, ο στόχος είναι ε, του Υπουργείου από τι πληροφορίε τις πληροφορίες βέβαια που, που έχουμε, ε, να, να παταχθεί και η εισφοροδιαφυγή αλλά και να έχουν και κάποια έσοδα από ό,τι λένε γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο Ευρω, μάλιστα ως κίνητρο ένταξη στο νέο σύστημα, προγραμματίζεται η στεδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων κατά 25% μέχρι το 2013.